Κότς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι η ομάδα για το μάτς με την Αρμάνη. Ναι, όσο μπορεί να είναι έτοιμη. Με την έννοια ότι χθες το βράδυ παίζαμε, χθες το απόγευμα παίζαμε και έχουμε στην ουσία μία μέρα να προετοιμάσουμε το παιχνίδι. Αλλά αυτό ισχύει για όλα. Είναι καθεστώς για όλες τις ομάδες. Όχι ιδιαίτερο χρόνο για προετοιμασία. Πιο πολύ να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας και να βελτιώνουμε το παιχνίδι μας κάθε μέρα. Ξέρετε, πρέπει να έρθουν σε καλή κατάσταση όλοι. Αυτή τη στιγμή είναι. Νομίζω ότι το ΦΑΛ έδειξε πραγματικά στοιχεία που λέτε, τα οποία έχουν κυρίως να κάνουν με την καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας όταν παίζει ο Μουσταφά μέσα στην ομάδα. Αλλά και με το γεγονός ότι είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος, εύκολα μπορεί να υποδεχθεί την μπάλα έξω και να δημιουργήσει από μέσα προς τα έξω. Επίσης, στην άμυνα είναι πολύ, όπως είναι γνωστό, είναι πολύ συγκεντρωμένο στο πλάνο και κάνει αυτά που ο προπονητής θέλει. Ο Νίκολα θα είναι η πρώτη προπόνηση που θα κάνει σήμερα με την ομάδα ομαδικά. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Ελπίζω και αυτός γρήγορα να έρθει σε καλό επίπεδο. Αλλά καλύτερα να βγάλουμε συμπεράσματα όταν τους δούμε στο γήπεδο. Τα συνεχή μάτς βοηθούν περισσότερο από τις προπονήσεις. Εσείς προπονητές ξέρω ότι σας αρέσει περισσότερο προπονήσεις. Ναι, ακριβώς. Εμένα δεν μου αρέσει τα συνεχόμενα παιχνίδια. Αλλά αυτό είναι το καθεστώς, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε για όλους τους προπονητές. Πρέπει να παίξουμε, να σκεφτούμε καταρχήν ποιον αντίπαλο παίζουμε. Το Μιλάνο είναι μια ομάδα εννοείται με εκπληκτικό προπονητή και πολύ ταλέντο. Μια ομάδα με χειριστές που είναι πάρα πολύ επιθετικοί στο καλάθι. Όλοι οι χειριστές τους, όλοι όσοι είναι με την μπάλα στα χέρια, επιτίθενται πάρα πολύ στο καλάθι. Και με δύο forward σαν το Λίντε και τον Μίροτιτς, οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν 20 πόντους εύκολα και συνήθως τελειώνουν και τα μάτς με αυτά τα σχήματα, δηλαδή να παίζουν και δύο μαζί χωρίς center, που δημιουργεί μια ιδιόμορφη κατάσταση για το πώς θα αμυνθείς. Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και πολύ σημαντικά ήδη από την αρχή της χρονιάς και βέβαια περιμένουμε και τον κόσμο να μας βοηθήσει τώρα στην αρχή της χρονιάς που η ομάδα μας χρειάζεται τις νίκες περισσότερο από τις καλές εμφανίσεις. Βλέπουμε τις ομάδες της Ευρωλίγκας και αυτές που είναι στην πρώτη παράδειγμα και οι υπόλοιπες να δυσκολεύονται πολύ από μάτς σε μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, η Λέα στο τέλος και η Ρεάλ έχασε στο πρωτάθλημα, η Φενέρ πήγε παράταση. Σε τι πιστεύεις ότι οφείλεται αυτό? Νομίζω γενικά θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι στο ότι όσο το ευρωπαϊκό μπάσκετ πηγαίνει περισσότερο στα πρότυπα του NBA με πολλά παιχνίδια, back-to-back παιχνίδια συνεχόμενα, ο χρόνος προετοιμασίας για τους προπονητές για ένα παιχνίδι, αν είναι μια μέρα, δεν, στην ουσία είναι καμία μέρα. Και επίσης οι παίκτες πρέπει να διαχειριστούν την ένταση που περιλαμβάνει ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας και το physicality που λέμε, τη σκληρότητα. Κουράζει το σώμα τους και κυρίως το μυαλό τους. Και στο επόμενο μάτς θεωρούν ότι μπορούν, καταβάλλοντας λιγότερη προσπάθεια, να κερδίσουν. Το οποίο συνήθως συμβαίνει, αλλά όταν δεν συμβαίνει είναι πρόβλημα. Στο NBA δεν είναι τόσο πρόβλημα όταν χάνεις ένα μάτς. Στην κανονική περίοδο εννοώ, εδώ πέρα είναι πρόβλημα. Και είναι αυτή η μετάβαση, σας λέω, ότι του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο πρόγραμμα του NBA, χωρίς όμως τις ίδιες απαιτήσεις. Δηλαδή ότι το παιχνίδι τώρα μετράει πολύ, η κάθε νίκη. Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που γίνεται από την αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσει η χρονιά μάλιστα, πώς θα πάει. Νομίζω ότι έχω απαντήσει σε αυτό το πράγμα. Δεν θα παίζουν όλοι οι παίκτες σε όλα τα παιχνίδια, θα γίνεται ένα rotation όχι με βάση την αξία τους, με βάση τους αριθμούς πλέον. Δηλαδή κάποιοι παίκτες θα παίζουν περισσότερο και μπορεί στο επόμενο παιχνίδι να το κρίνουν το επόμενο παιχνίδι, ενώ μπορεί να έχουν παίξει λίγο ή καθόλου το προηγούμενο. Θα το διαχειριστούμε έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μια απόφαση κοινή της διοίκησης και δική μου ότι πρέπει να πάμε περισσότερους παίκτες, γιατί πέρσι οι τραυματισμοί μας τύχησαν. Οπότε θα γίνει αυτό το πράγμα, το οποίο θα έχει κάποια περίοδο για να το συνηθίσουν οι παίκτες, αλλά όταν το συνηθίσουν πιστεύω θα είναι για καλό. Πότε πιστεύετε ότι θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός που θέλει να δει ο Παρτιό αυτή την περίοδο? Αν μιλάμε για το ρόστερ μας, όταν μπήκε ο Κίναν Εβανς. Αλλά επειδή αυτό τώρα είναι κάτι πιο μακρινό, νομίζω ότι γενικά δείχνουμε βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι.
Καταρχήν να είμαστε σκληροί στην άμυνα όπως πρέπει. Ταλέντο έχουμε στην επίθεση. Απλώς πρέπει να παίξουμε μαζί. Να μην προσπαθήσουμε να υπερβάλλουμε στις αποφάσεις μας, να παίξουμε όσο πιο απλά γίνεται. Γιατί το ταλέντο είναι εκεί. Και εντάξει, αυτή τη στιγμή θα σας θυμίζω ότι και οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις για την ομάδα μας είναι μεγάλες. Αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει μόνο ένα παιχνίδι με τη Φενέρη στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήμασταν μέσα στο σκορ να το πάρουμε. Άλλες φορές έχουμε παίξει αρκετά καλά, άλλες όχι τόσο. Έχουμε πάρει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup. Εγώ προσωπικά είμαι απαιτητικός με τους παίκτες, αλλά νομίζω ότι πρέπει όλοι να σκεφτούμε ότι είναι μια ομάδα καινούργια που θα χτιστεί και θα εξελιχθεί μέσα στη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλημέρα. Κοίταξε, είναι αρχή της χρονιάς ακόμα. Το πόσο έτοιμοι μπορεί να είμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι με μόλις μία μέρα ενδιάμεσα, είναι το τρίτο σερί παιχνίδι με μία μέρα ενδιάμεσα, είναι πολύ πνευματικό το κομμάτι. Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε την προπόνηση σήμερα να δείξουμε κάποια πράγματα. Είδαμε κάποια πράγματα στο βίντεο. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, υπάρχει συγκέντρωση από ό,τι φαίνεται από όλα τα παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι ένα τρίτο παιχνίδι μέσα σε 6 μέρες που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια ομάδα καινούργια μεν σαν ρόστερ, αλλά με πάρα πολύ ποιότητα, πάρα πολύ μαχητική και ομάδα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Έχετε εικόνα του Μαρμά? Η εικόνα που έχουμε, η αλήθεια είναι όπως σου είπα ότι δεν είχαμε την ευκαιρία λόγω και των υποχρεώσεων, λόγω του αγώνα με τον Άρη χθες, ότι δεν υπάρχει σε κομμάτι πληροφορίας τόσο πολύ ακόμα η εικόνα. Υπάρχει εικόνα από το τουρνουά της Κρήτης που τους είδαμε λίγο απέναντι στη Φενέρ και απέναντι στην Πολώνια. Όπως είπα και πριν, μια ποιοτική ομάδα, έχει προσθέσει ποιότητα και στα γκάρντς αλλά και στους ψηλούς. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Αν διαφυσβήτητα είναι ένα παιχνίδι εντός έδρας που θέλουμε να κερδίσουμε εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Και το βασικό κομμάτι είναι η δική μας, όπως είπα και πριν, πνευματική ετοιμότητα και πώς θα παρουσιαστούμε στο παρκέ. Σας βοηθάει περισσότερο στην αρχή της χρονιάς να έχετε τις προβολές και περισσότερο μάτς. Γιατί βλέπουμε ότι από μάτς σε μάτς εμφανίζεται και διαφορετική. Ακριβώς. Νομίζω ότι η προπόνηση είναι εκεί που μπαίνει όλη η βάση, όλη η δουλειά γίνεται στην προπόνηση, ειδικά στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι και οι προπονητές το ίδιο θέλουν. Θέλουν περισσότερες προπονήσεις, ώστε να εντρυφήσει όλους η φιλοσοφία του προπονητή, να βρεθεί η χημεία, να μάθει ο ένας τον άλλον τις κινήσεις του, το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας μες στο παρκέ, ποιες θέσεις το βολεύουν. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια, τα οποία μπορείς να βρεις μόνο μέσα από την προπόνηση. Αυτό μας λείπει αυτή τη στιγμή, όπως σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, λόγω του προγράμματος. Και γι' αυτό προσπαθεί το προπονητικό τίμα αλλά και ο καθένας προσωπικά να στο κομμάτι της πνευματικής ετοιμότητας να είναι όσο το δυνατόν πιο πολύ συγκεντρωμένος, ώστε αυτή τη λίγη προπόνηση που έχουμε να προσπαθούμε να βελτιώνουμε και να βάζουμε κομμάτια στο παιχνίδι μας. Ο Φάλι επίστεψε, ανεβαίνει ο ανταγωνισμός στις προπονήσεις και μια θέση που είναι συμβολικά. Αυτό νομίζω ότι είναι ευτύχημα και για τον coach πρωτίστως, αλλά και για την ομάδα στο γενικότερο καλό. Όταν έχεις 15 εισάξιους οι οποίοι παλεύουν για μια θέση στη δωδεκάδα, σημαίνει ότι η ποιότητα της προπόνησης θα είναι ακόμα πιο καλή, γιατί κανείς δεν νιώθει σίγουρος για τη θέση του. Οπότε όλο αυτό βγαίνει σε αποτέλεσμα, ώστε η ομάδα να βελτιώνεται και να γίνεται πιο δυνατή. Νομίζω ότι είναι μια ευχάριστη κατάσταση που όλοι τη θέλουμε και μόνο καλό θα κάνει στην ομάδα μας. Ο κόσμος έδειξε το πρώτο παιχνίδι της Άλκης ότι είναι εδώ, θα είναι στο σεφ και θα συνταλλάζει όπως είναι και τα προηγούμενα χρόνια. Περισσότερες όμως οι απαιτήσεις για φέτος, για πιο πλήρη ομάδα, ίσως την πιο πλήρη των τελευταίων ετών. Εντάξει, είναι η ομάδα, είναι η συγκυρία των 100 χρόνων. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μας κάνουν να θέλουμε εμείς πρωτίστως από όλους να τιμήσουμε το σύλλογο και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που, όπως είπες και εσύ, δίνει το παρόν, είναι εδώ, μας βοηθάει, μας στηρίζει και είναι κομμάτι των επιτυχιών των τελευταίων 3 χρόνων, αλλά φέτος θέλουμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Ο παλιός Παπα-Νικολάου έχει μιλήσει στους νέους για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Έχουν καταλάβει ότι αυτή η χρονιά είναι ορόσημο για το σύλλογο? Η πλειοψηφία των παιδιών έχει καταλάβει σίγουρα 100%. Όλα τα παιδιά που έχουν έρθει ουσιαστικά ξέρουν την ιστορία, ξέρουν τι σημαίνει Ολυμπιακός, ξέρουν σε ποιο σύλλογο έχουν έρθει. Προφανώς υπάρχουν, ξέρεις, κομματάκια τα οποία τους λες και τους μεταφέρει σιγά σιγά. Υπάρχουν πράγματα που ίσως μπορούν να μην καταλαβαίνουν σχετικά με την ελληνική κουλτούρα ή με τον τρόπο που διαχειρίζονται τα πράγματα εδώ, αλλά έχουμε καιρό μπροστά μας. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε καλούς χαρακτήρες και παιδιά που είναι πρόθυμα να βοηθήσουν, να ακούσουν και να είναι κομμάτι αυτού του process.
έκανα την ερώτηση αυτή και στον coach πριν. Βλέπουμε ότι οι ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο της Ευρωλίγκας δυσκολεύονται να προσαρμοστούν από μάτς σε μάτς. Αλλά έχασε το πρωτάθλημα από τον Αθηναϊκό στο τέλος και έρθει στον ΠΑΟΚ. Για σας είναι εύκολο να σβήσετε στο μυαλό σας ότι έχει προηγηθεί στο μάτς από τον Άρη παράδειγμα και να επικεντρωθείτε στον Αθηναϊκό να πάνε και μετά με την ΕΦΕΣ και μετά. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Κοίταξε, είναι βαρύ το πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είπα, γι' αυτό έχω αναφέρει 4-5 φορές το πνευματικό κομμάτι και το πόσο είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή από οποιαδήποτε προπόνηση που μπορεί να κάνουμε τώρα, που θα είναι ουσιαστικά μια προπόνηση η οποία δεν θα μπορείς να βάλεις πολύ ένταση λόγω παιχνιδιού εχθές και παιχνιδιού αύριο. Είναι πιο σημαντικό το πόσο συγκεντρωμένος θα είσαι σε κάθε κομμάτι που πατάς μέσα στο παρκέ. Είτε αυτό λέγεται αυτή τη μισή ώρα που μπορεί να κάνουμε 40 λεπτά τώρα, είτε ο κάθε αγώνας ξεχωριστά. Το παιχνίδι με τον Άρη έχει τελειώσει. Πρέπει να κοιτάμε που θέλουμε να φτάσουμε, πρέπει να κοιτάμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης, πρέπει να κοιτάμε να κρατάμε τα αμυντικά κομμάτια που είχαμε στο παιχνίδι, ας πούμε, με τη Ζαλγίρις που ήταν τα επιθετικά rebound και ουσιαστικά 3 δεκάλεπτα που μετά το πρώτο δεν ήμασταν στο επίπεδο που θέλαμε. Είναι κομμάτια τα οποία πρέπει να συνεχίζεις να δουλεύεις πάνω για να συνεχίζεις να βελτιώνεις. Να είστε καλά.